Ε, θέλει προσοχή το θέμα του κουνούπιου. Ο έγκαιρο και σε αιτήσια βάση προγραμματισμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών αποτελεί ζήτημα εξαιρετική σημασία για την προστασία τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών. Η περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα καταπολέμησης, Είναι η συνέχεια του προγράμματο που είχαμε τα δύο προηγούμενα, τον προηγούμενο χρόνο. Και τρέχει και το καινούργια τριετία. Το πρόγραμμα για την καινούργια τριετία να βγει και αυτό στον αέρα. Ξεκινήσαμε τη, τη στιγμή που θα έπρεπε. Δηλαδή αρχές Απριλίου, όταν αρχίζει η αναπαραγωγή των κουνουπιών. Είναι πλέον ε, σε πλήρη εξέλιξη, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι ζέστες. Ε, έχουμε και κάποιες βροχές οι οποίες βοηθούν στο να αυξηθούν λίγο τα υδάτινα συστήματα όπου αναπτύσσονται αυτά. Ε, είναι μια χρονιά όπως οι υπόλοιπε εκτιμώ. Έτσι, το θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε επιδημίες σε ανθρώπους, όπως θυμάστε Δυτικού κουνούλου και τα λοιπά. Από εκεί και μετά όμως ότι θα πρέπει να λάβουμε μέτρα όλοι μας, είναι σίγουρο. Το κουνούπι είναι δυνητικά φορέα πολλών ασθενειών. Άρα λοιπόν, πέρα από την όχληση, Εμά μα ενδιαφέρει και η δημόσια υγεία, η προστασία τη δημόσια υγεία. Το καλύτερο είναι να μην υπάρχουν αιστείε αναπαραγωγή και αισθήσεις αναπροηγής είναι και τα μεγάλα συστήματα του ΝΕΣΤΟΥ, κεραμωτή, όλα αυτά. Είναι όμως και τα κανάλια τα αρδευτικά, όταν μένει στάσιμο νερό και είναι και αισθήσεις μέσα στο σπίτι μας, όταν υπάρχει πάλι στάσιμο νερό. Νερό που στέκεται πάνω από δύο-τρεις μέρες αρχίζει και να πτήσει κουνούπια. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να φροντίσουμε και εμείς ως πολίτες ατομικά ο καθένας μας να μην διατηρούμε έστω και την παραμικρή γλάστρα, εστία με στάσιμο νερό. Να μην αφήνουμε νερό πάνω από μία με δύο ημέρες. Αν έχουμε βαρέλια ανοιχτά να τα σκεπάζουν. Λάστιχα πεταμένα μαζεύουν και αυτά νερό. Οι βόθροι πρέπει να κλείνουν. Οι βόθροι είναι το καλύτερο σημείο να παραγωγή των κουνουπιών. Ειδικά όταν βρουν τρύπα για να μπορούν να μπουν μέσα και να γεννήσουν εκεί. Λοιπόν, αυτά θα τα πρέπει να τα προσέξουμε εμεί. Από εκεί και μετά οι Δήμοι, όπω λέτε, τα ΤΟΕΒ πρέπει να καθαρίζουν τα ραδιευτικά κανάλια και σημεία όπου συγκεντρώνεται νερό προκειμένου να μπορούν τα συνεργεία μας να ψεκάζουν. Θα ήθελα επίσης τη συνεργασία των μελισσοπαραγωγών όταν, θα, όταν κάνουμε ένα αέριο ψεκασμούς προκειμένου να συνεργάζονται μαζί μας και το κάνουν οι άνθρωποι με τους συλλόγου τους για να μαζεύουν τα μελίσια από τις περιοχές που γίνονται οι ψεκασμοί για προληπτικούς καθαρά λόγους, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ποτέ τίποτα. Εμείς βέβαια θα βγάζουμε ανακοινώσεις κάθε φορά που γίνεται αεροψεκασμός. Και αυτό που ευχόμαστε είναι να μην έχουμε ασθένειες, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το 12, το 13 κτλ. Για να μην πάμε σε μέτρα πιο δραστικά με ψεκασμούς μέσα σε οικισμούς, αν θυμάστε που κάναμε τα σπίτια και όλα αυτά. Παρακαλούνται οι δημότε του Δήμου Καβάλα να κάνουν όλε τι ενέργειε για να προφυλαχθούν από τα το κουνούπια. Τοποθέτηση στι οικίε αντικουνουπικών πλεγμάτων, χρήση κουνουπιέρων, ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνε, βάζα, γλάστρε, υδρορέ κτλ. Κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φιλοσιών. Πότισμα των φυτών κατά τι πρωινέ ώρε. Κάλυψη του σώματο με κατάλληλα ενδύματα που προστατεύουν το σώμα. Χρήση έντομου αποθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα. Χρήση εντομοκτώνων στον αέρα. Προσοχή κατά τι σημαντικότερε ώρε έκθεση στα τσιμπήματα. Συχνά λουτρά καθαριότητα για την απομάκρυνση του υδρότα και χρήση λαπτήρων κίτρινου χρώματο.